πόσο μπουγάτσα σε αυτό το κανάλι πια. Πολύ μπουγάτσα, αγαπάμε μπουγάτσα. Επίσημος χορηγός αυτού του βίντεο, το Toyota Yaris. Σκυλή ρε μαλάκα. Τρόμαξη γυναίκα ρε μαλάκα. Πέτω, θα μας πεις που είμαστε. Τι θα κάνεις, τουρισμό μόνος σου τώρα. Ωραία, λοιπόν, έχουμε φτάσει στο λιθότοπο Σερών, στη λίμνη Κερκίνη. Είμαστε ακριβώς πάνω στο φράγμα. Πώς σας φαίνεται καταρχήν, και τους δύο ρωτάω, πώς σας φαίνεται καταρχήν σαν πρώτη όψη σε αυτό που έχουμε φτάσει εδώ. Εντάξει, δεν ξέρω από τον drone και από την κάμερα αν φαίνεται το ύψος, αλλά μόλις κοιτάει κάτω λίγο σε πιάνει μια ταραχή. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Μεταξύ, ακόμα... Άπειρα πουλιά. Δεν έχουμε δει ακόμα τη λίμνη. Είμαστε από εδώ, έχουμε έρθει κατευθείαν στο φράγμα. Μόνο με τον drone ότι είδαμε. Την είδαμε από τον drone. Από λίμνη. Θα πάμε να δούμε και από εκεί πόσο τεράστια γεμάτο είναι. Γεμάτο τσικνιάδες, γεμάτο πουλιά, ψάρια, περίεργα πράγματα. Η πανίδα είναι απίστευτη. Λοιπόν, η δημιουργία της λίμνης Κερκίνης οφείλεται σε αυτό το φράγμα που είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή πάνω. Η λίμνη είναι τεχνητή. Δημιουργήθηκε το 1982 από ό,τι διάβασα για, για σκοπούς, ας πούμε, στις καλλιέργειες να κάνουν κανάλια, να ποτίζουν, να έχουν μαζεμένο νερό, γιατί εδώ πέρα νομίζω πρέπει να έχει άνοιγμα ο στριμώνας. Και έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή αυτό εδώ πέρα το υπέροχο τοπίο, έχει δημιουργηθεί αυτή η λίμνη, έχει μαζέψει χιλιάδες πουλιά και είναι φανταστικό. Οπότε, συνεχίζουμε, πάμε λίγο να βρούμε το Στέλιο με τα άλογα. Θα πάμε να κάνουμε πασία αυτή τη στιγμή. Στέλιος με τα άλογα. Ναι, από τον Κένταυρο. Είμαστε στο λιθότοπο Σερών. Πίσω μας ακριβώς βλέπουμε το φράγμα. Και είμαστε εδώ με τον φίλο μου τον Στέλιο, που κάνει μια δραστηριότητα με τα άλογα. Θα μας πάει μια βόλτα τώρα αυτή τη στιγμή. Να τον γνωρίσουμε, να μας πει και δύο-τρία πραγματάκια τι κάνει εδώ με τη δραστηριότητά του και τα υπόλοιπα στη διαδρομή. Γεια σου, Στέλιο. Γεια σας, παιδιά. Βρισκόμαστε εδώ στο λιθότοπο Σερών, στο λιμανάκι, στη λίμνη Κερκίνη. Μου είπες από ό,τι μιλήσαμε, έχεις καταρχήν στο Instagram. Τη σελίδα Κένταυρος, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και στο Facebook έχουμε μια σελίδα. Τέλεια. Όπως μου είπες και στο Instagram, ακολουθείτε τρεις διαδρομές. Ναι. Κοίταξε, υπάρχουν και άλλες διαδρομές. Ναι. Αυτές είναι οι στάνταρ που έχουμε. Τώρα, άμα κάποιος θέλει κάτι πιο extreme, το κανονίζουμε μεταξύ μας. Ναι. Αλλά αυτές είναι οι στάνταρ διαδρομές που έχουμε. Η μικρή είναι γύρω στο τεταρτάκι με 20 λεπτό και είναι 7 ευρώ. Η μεσαία είναι γύρω στα 30 λεπτά, 35 και είναι 15 ευρώ. Και μετά η μεγάλη που έχουμε είναι μία ώρα, ίσως και λίγο πιο πολύ, και είναι 20 ευρώ. Αυτή που θα κάνουμε και εμείς. Ναι. Τέλεια. Και οι επιλογές, ας πούμε, τοπίων είναι... υπάρχουν δηλαδή μονοπάτι, υπάρχουν διαδρομές διάφορες. Ναι, μπορούμε να πάμε, ας πούμε, να ξεκινήσουμε από εδώ, να ανέβουμε πάνω από το Λοφάκι, να βγούμε πάνω στο βουνό, να κατεβούμε μετά από τη λίμνη, να πάμε από εδώ απέναντι στο Ανάχωμα, το Ανατολικό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από εδώ να πάμε πάνω στο βουνό, να κατεβούμε μέσα από το χωριό και μετά να κατεβούμε και στο ποτάμι. Έχει διάφορες διαδρομές. Ναι. Τέλεια. Οπότε ξεκινάμε και θα λέμε και άλλα πράγματα. Ναι, 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 εννοείται. Εμείς θα κάνουμε τώρα μία ώρα διαδρομή μαζί σου. Ωραία. Αυτό. Τέλεια. Πάμε. Πήγαμε. Τι στυλάκι έχεις φτιάξει εδώ. Είδαμε προσχεδιασμένο, ξέρεις. Έτοιμη για όλα. Γεια σου, ρε Ιρά. Παιδικός μου είναι ο Άρης. Έχουμε ξεκινήσει. Κάνουμε τη βόλτα μας, είμαστε πάνω στα άλογα. Παιδιά, μια εξαιρετική εμπειρία έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή. Εγώ έχω τον Άρη. Αυτός εδώ είναι ο Άρης. Ο Στάδος έχει την Ιρά. Και ο Γκίνο έχει τον Black. Πάμε. Πάμε. Τώρα. Άγγελε, τι γίνεται, φίλε, θα σταματήσουμε αυτό. Πώς? Πώς δεν είπες? Άγγελο, το λένε. Πώς? Άγγελο, το λένε. Στέλιο. Α, Στέλιο. Άγγελο. Δεν ξέρω, Άγγελο, το φωνάζει, αυτό σε απαντάει. Πού?
Όπλα θα μαθάει. Καταρχήν, πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 20 χρονών. 20 χρονών. Mm. Και από πότε ασχολείσαι με τα άλογα? Ασχολούμαι γύρω στα 16 χρόνια. Από 4 δηλαδή. Από τα 4 χρονών, ναι. Τώρα τι μπορούμε να πούμε? Από 4 χρονών είναι με τα άλογα ο άλλος. Είναι 20 και έχει 16 χρόνια εμπειρία στα άλογα. Τι να λέμε τώρα. Οπότε είσαι μια ζωή έτσι. Ναι, έχω μεγαλώσει με στα άλογα. Σχέση σου πρέπει από... Η σχέση σου πρέπει να είναι άλλη. Ναι, ναι. Για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν μία βόλτα με τα άλογα εδώ στη λίμνη Κερκίνη στο λιθότοπο, από κάτω θα βάλουμε link για Instagram και Facebook. Θα είναι εκεί ο Στέλιος ή ο αδερφός του ή ο μπαμπάς του, θα επικοινωνήσετε μαζί με τα παιδιά και δεν υπάρχει περίπτωση, θα σας μιλήσω, θα σας πω ακριβώς να πάτε, πότε να έρθετε, να κλείσετε ραντεβού σας κτλ. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται ας μπει στο link να ψάξει τα παιδιά, οκ. Okay? Ευχαριστούμε πολύ, Στελάρα. Και εγώ, παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Πού είσαι, ρε? Τι δωμάτια κλείσαμε εδώ, ρε? Ωραία, ρε, πολύ καλά τα έχουν. Μπράβο. Ωραία, δεν είναι. Κάτσε να κάνουμε ένα room tour γρήγορο. Room tour. Room tour, πολύ γρήγορο. Room tour. Εδώ θα είναι. Πού είναι φως, φως. Εδώ. Εδώ είναι το κρεβάτι που θα κοιμηθώ εγώ. Και αυτό το κρεβάτι. Αυτό είναι διπλό, ας πούμε. Και αυτό θα, εδώ θα κοιμηθεί ο Πέτρος με το κουσαρίο. Αυτό είναι σου παρέμβαλα, να ξέρεις. Για να δω. Εδώ. Να κάνω μια πτώση, να δούμε τι γίνεται. Για να δοκίμασαι εδώ λίγο. Για να δω. Πολύ καλό. Εντάξει, εγκρίνεις. Αγκρίνω. Αγκρίνω. Τι λέει το αγκρίνω? Να βάλω πίσω εδώ πέρα. Πού είμαστε, Φουλή, για πες μας λίγο. Λοιπόν, ήρθαμε σε μια ταβερνούλα εδώ στο Λιθότοπο, όπως λέγεται, Παραλίμνη. Παραλίμνη. Ναι. Και έχει τα πάντα. Τα πάντα. Είμαστε μεσοβόμωνα τώρα. Με δύο χέρια το παίζει. Ένα φαίνεται να περάσει. Με δύο χέρια, εντάξει, να περάσει δευτερόλεπτα μας. Και έτσι που λες, καθίσαμε εδώ, δίπλα στο τσαγκάκι. Πάρε και τσακάρα και θα δούμε τι θα φάμε σε λίγο. Το μόνο που παραγγείλαμε έτσι το λίγο πιο ιδιαίτερο είναι τα βαλίσια τα σουτζουκάκια. Σουτζουκάκια. Λοιπόν, βουβαλίσιο το σουτζουκάκι. Ναι. Σαν μυρωδιά, πάρα πολύ έντονη. Σαν γεύση. Πάρα πολύ έντονη. Πολύ καλό. Ευχαριστώ. Το μισό έφαγα το ίδιο, το έφαγα το μισό. Μου θύμισε σε φταλιά. Καλητιγιά. Καλό χειμώνα. Έτσι. Πάρα τέτοια. Καλημέρα, ρε. Τι έχουμε? Αυτά είναι. Νεσάκι. Έτσι. Νεσάκι. Special edition. Τράκια στην μπλούζα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι λέει? Φρεσκαδούρα. Σιγά μην κάνει focus τώρα. Εντάξει. Ναι. Κάνω το πρωινό μπανάκι. Θα ανοίξουμε λίγο. Κάνω και το πρωινό το...
σε 810. Δεν φαίνεται τίποτα. Πάμε να πάρουμε πρωινό. Καλύτερη ώρα της ημέρας. Πάμε για πρωινό, ε. Ναι. Πάμε. Πήγαμε λίγο σε ένα mini market, πήραμε το. NES, πήραμε... Πάει στο γραφείο. Γιαουρτάκι με μέλι, φίλε. Καρδαμωτικό, πρωί πρωί. Καλό είναι. Ξέρω, κατάλαβα τι γουρούνια είμαστε και φέρνουμε εδώ πέρα και φέρνουμε και φέρνουμε για πρωινό. Τι τυρόπιτα είναι αυτό. Βιάζει μάνες. Για να δω. Τυρόπιτα είναι βέβαια τόστ. Κύριε, για να μ' αρέσει. Και τι λέει το πρόγραμμα για σήμερα. Λοιπόν, τώρα στα καπάκια θα πάμε για βαρκάδα. Μέσα στη λίμνη. Και μετά θα πάμε να δούμε τα βουβάλια. Θα πάμε πάνω να κάνουμε μια γύρα εκεί γύρω γύρω από την λίμνη, να πάμε σε κάνα παρατηρητήριο. Θα δούμε, γενικά έχει ψωμί η δουλειά αυτή. Με γίνεις και κάμεραμάν τώρα. Εγώ δεν είμαι ποτέ κάμεραμάν, εγώ είμαι vlogger. Και δεν θα γίνεις εσύ κι αλλιώς. Λοιπόν. Πολύ ψηλά. Πάμε για βαρκάδα. Σήμερα που μιλάμε είμαστε στην πιο χαμηλή στάθμη της λίμνης. Αυτό τι γίνεται, εδώ την άνοιξη, δηλαδή από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο, η λίμνη είναι συν 4 μέτρα. Δηλαδή εδώ δεν κατεβαίνει σκάλες, από το πρώτο δεύτερο σκαλί μπαίνεις μέσα. Το νερό είναι μέχρι εκεί πάνω δηλαδή. Ναι, αυτό ο διάδρομος είναι 4 μέτρα πάνω. Η ίδια εικόνα, νερό, καραβάκια, διάδρομος συν 4 μέτρα. Δεν βλέπεις πέτρες εδώ, μέχρι τη ρίζα της καρδιάς πάει το νερό. Ναι, αυτό γιατί γίνεται. Γιατί αυτή η λίμνη από εδώ μέχρι την Αμφίπολη είναι 100 χιλιόμετρα. Ποτίζει 1,5 εκατομμύριο στρέμματα και χιλιάδες στρέμματα ρίζια. Γι' αυτό θέλουν το καλοκαίρι η λίμνη να έχει πολλά νερά. Μετά τον Αύγουστο που τελειώνουν τα ποτίσματα αρχίζουν τη στάθμη την κατεβάζουν. Γιατί την κατεβάζουν. Ένα που δεν χρειάζεται νερό κάπως και δεύτερον έρχονται ανεξέλεγκτα νερά από βροχές στο χειμώνα για θέμα ασφάλειας. Και να δίνουν πολλά να υπάρχει χωρητικότητα. Και έτσι αυτό το πάνω κάτω είναι πάντα. 6 μέτρα βάθος τώρα, 10 το καλοκαίρι την άνοιξη. 50.000 στρέμματα τώρα, η επιφάνεια της λίμνης, 75.000 στρέμματα την άνοιξη. Με δεδομένο ότι είναι τεχνητή, παιδιά. Αυτό έγινε, η λίμνη έγινε το 32. Το 28 ξεκινήσαν τα έργα του Βενιζέλ, το 32 τελειώσαν και ο πρώτος στόχος που έγινε ήταν καθαρά να ποτίσουν τον κάμπο των Σερών. Ναι. Τέλεια. Καλή ώρα. Εκεί στο κέντρο της λίμνης, ανάμεσα στους αργυροπελεκάνους και στους κορμοράνους, κατάλαβα για άλλη μια φορά το πόσο απλή και όμορφη είναι η ζωή. Να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν, με ανθρώπους που αγαπάς και να γεμίζεις θέληση για την επόμενη περιπέτεια. Πόσα χρόνια την κάνετε αυτή τη δουλειά? Σαν ψαράς από 10 χρονών, είμαι σε ένα χρόνο 60,
και περιεγύρισες 22 χρόνια. 22 χρόνια, ε. Ναι. Ο Γκίνο είπε θα αλλάξει δουλειά, θα γίνει βαρκάρης. Θα τον πάρει, λέει, εδώ ο κύριος Κώστας μαζί του. Κύριο Κώστα, θα τον πάρεις για ναύτη. Να κάνω καλή δουλειά. Από ναύτη ξεκινάει, δεν μπορεί να κάνει κανένα καπιτάνιος. Καμαροτάκι, μούτσος. Ναι. Καμαροτάκι, μούτσος, ναύτης. Και μετά πάει προς τα πάνω. Καμαροτάκι. Ναι. Ωραία, καμαροτάκης. Καμαροτάκι, ναι. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Το φουσέκι. Μια νέα καριέρα ξεκινάει. Θα βγάζεις εδώ πέρα, σφουγγαρίζεις, θα μαζεύεις. Τέτοια πράγματα. Γεια σου, γεια σου Χρυσάνθη. Γεια σας, παιδαράδες. Ο Αργυροπελεγκάνος έχει το μακρύτερο ράμπος. Το μακρύτερο ράμπος από όλα τα πουλιά της γης. Ναι. Εμείς να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ τον κύριο Κώστα για την συνάντηση. Γεια σας, καλά. Υγεία να έχετε. Και εσείς, όλο τον κόσμο βασικά. Και όσοι θέλετε να επισκεφτείτε τη Λίμνη Γεργίνη, μην χάσετε μια βαρκάδα εδώ με τα βαρκάκια με τον κύριο Κώστα. Σας αναλύει όλα, τα πουλιά, τη λίμνη, τη στάθμη. Να ξέρετε, σας δίνει όλες τις πληροφορίες. Αυτά, συνεχίζουμε, πάμε να δούμε κουβάλια. Πάμε. Η λίμνη Κερκίνη είναι γνωστή για τα βουβάλια. Λέγονται και νεροβούβαλοι επειδή τους αρέσει να βυθίζονται στο νερό ή στο βούρκο αφήνοντας μόνο το κεφάλι τους απ' έξω. Σήμερα υπάρχουν περίπου 2.500 νεροβούβαλοι σε όλη την Ελλάδα, που 1.800 βρίσκονται στην περιοχή της λίμνης Κερκίνης. Κάποιους από αυτούς τους συναντήσαμε κι εμείς. Σε αυτό το ταξίδι μας έκανε εντύπωση το πώς αρμονικά ζουν οι άνθρωποι και τα ζώα στη λίμνη. Πως όταν υπάρχει σεβασμός προς το περιβάλλον μας το επιστρέφει με το παραπάνω. Και μην ξεχνάτε, η φύση μας μιλάει συνέχεια με κάθε τρόπο, αρκεί να θέλουμε να την ακούσουμε.